Ο χορός των απεργιακών κινητοποιήσεων για τα νέα μέτρα της κυβέρνησης ξεκίνησε από σήμερα και στη Λάρισα με την 48-ωρη απεργία που προκήρυξαν ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔΗ. Ο πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔΗ στη Λάρισα, κ. Δημήτρης Παπαποστόλου, τόνισε ότι τα νέα μέτρα εξοντώνουν οικονομικά και κοινωνικά τους δημόσιους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους, μειώνοντας έως και 35% το διαθέσιμο εισόδημά τους. Κλείνει κάθε ελπίδα για τον άνεργο, για το μέλλον των νέων. Φτιάχνουν ένα σήμερα και αύριο για μας και τα παιδιά μας, χωρίς δικαιώματα, χωρίς ασφάλεια και ασφάλιση, χωρίς εργασιακές σχέσεις. Σε 48-ωρη απεργία προχώρησαν από σήμερα δάσκαλοι, καθηγητές και της Λάρισας. Όπως υποστηρίζουν, το νέο νομοσχέδιο για την παιδεία προβλέπει την κατεδάφιση του τρόπου πρόσληψης των εκπαιδευτικών με την κατάργηση του 60-40, την κατάργηση της προϋπηρεσίας, περικοπή στους διορισμούς μόνιμων και αναπληρωτών. Αύριο οι εκπαιδευτικοί της Λάρισας θα συμμετάσχουν στη συγκέντρωση της ΑΔΔΗ στην πλατεία Ταχυδρομείου της Λάρισας, ενώ σήμερα το πρωί έκαναν συμβολική κατάληψη στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης της εκπαίδευσης Θεσσαλίας. Τον τελευταίο καιρό οι εκπαιδευτικοί αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι δεχόμαστε μια πρωτοφανή επίθεση στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας, μια άδικη επίθεση που κατανέμει μονομερώς τα βάρη της κρίσης στους ώμους αυτών που δεν έχουν καμιά ευθύνη για την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Και να πρωτοφωνάξουμε όχι στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, όχι στην αλλαγή του κοινωνικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και στην αύξηση ορίων ηλικίας. Όχι στη δυσμενή αλλαγή των εργασιακών μας σχέσεων, τη συνέχιση της ορομίσθειας και τη μείωση των διορισμών.